μαζί μας τον Βασίλη Γκούνα. Βασίλη, πώς προχωράει η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας εν όψη του αγώνα με το Λουξεμβούργο? Εντάξει, χθες είχαμε το πρώτο φιλικό και βγάλαμε τα πρώτα συμπεράσματα. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς ακόμη για να ξέρουμε. Είμαστε μόλις στην αρχή. Σήμερα έχουμε ακόμα ένα φιλικό πάλι με το Λίβανο. Ελπίζουμε να φανούμε καλύτεροι σε αυτό το φιλικό. Και εντάξει, προχωρούμε στην Ιταλία, το οποίο έχουμε ακόμα δύο φιλικά εκεί πέρα. Και ελπίζουμε ότι θα κυλήσει ομαλά η προετοιμασία μέχρι την πρώτη του μηνός που θα είναι το παιχνίδι με το Λουξεμβούργο. Στο παιχνίδι με την Πορτογαλία είδαμε 5.000 κόσμο. Το στάδιο του Αγίου Δομετίου χωρεί 1.200 οπαδούς. Η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για το πώς περιμένετε εσείς την παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο. Εντάξει, σίγουρα το ότι στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε 5.000 κόσμο, αυτό πάει να πει ότι μπορούμε να φέρουμε κόσμο. Είναι θέμα και δουλειάς και από την Ομοσπονδία και από όλα τα παιδιά για να φέρουμε και να ξαναφέρουμε μάλλον τον κόσμο στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα ένα γήπεδο μικρό εδώ πέρα στον Άγιο Δομέτιο που είναι το σπίτι μας πλέον. Ευελπιστούμε ότι θα το γεμίσουμε. Σίγουρα είναι μεγάλη, είναι σημαντική στήριξη από το φίλαθλο κοινό. Και ευελπιστώ να χαρούμε την νίκη και την πρόκριση όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.